Είμαι η Άννα Μαρία Νικουκίδη, είμαι 17 ετών και έρχομαι από τη Χαλκίδα. Είμαι μαθήτρια λυκείου και παράλληλα εργάζομαι επαγγελματικά με το modeling. Έρχομαι στο GNTM διότι πιστεύω πως είναι μια πρόκληση για εμένα και θεωρώ πως μέσα από αυτό θα μάθω πάρα πολλά πράγματα. Σε σχέση με το προηγούμενο κύκλο, κάτι που θα σε κόμπλαρε με αυτά που είδες, μας είδες. Εννοείται. Ειδικά εσάς, η μαμά λατρεία Ζενεβιέβ, μόνο Ζενεβιέβ. Πες το μου, έχω φαν. Εννοείται. Μαμά. Εννοείται. Να προσέχω τι θα σου κάνω, δηλαδή αν πει. Εννοείται, εντάξει. Τι άλλο θα μου πεις, κάνω κουτσοβολιό, είστε κανένα φλερτ. Κάτι υπάρχει. Ζηλεύει το φλερτ. Εννοείται. Τι θα κάνω. Η σχέση δεν θα μπει εμπόδιο στο. Ωραία, έτσι λένε όλοι. Στο modeling. Καλά, εγώ το εννοώ όμως. Φρε, τι δύναμη είναι αυτή. Ξυπνήσαμε εδώ μέσα, έχουμε βαρεθεί τα μάρμαρα. Μπράβο, ρε κορίτσια. Δηλαδή, πολύ χάρηκα εσένα που σε γνώρισα σήμερα. Λίγα και έτσι ένα κάτι έγινε εδώ μέσα, γιατί είχαμε πιάσει πάτα. Το νιώθω εσύ. Είμαι σίγουρη. Εγώ έξω είχα καμία να πει, να κάνει κάτι, να μιλήσει, τίποτα. Ήμασταν 15 ώρες εκεί πέρα νέκρα. Τίποτα. Ναι. Καμία δεν μιλούσε, καμία δεν λαλούσε. Πες τα βρε ψυχή μου, εσύ όμορφιά μου. Τι ήταν, ένα κορίτσι σωστό, επιτέλους μπήκε εδώ μέσα. Μας ξύπνησε, δεν έχουμε βαρεθεί, δεν ξέρω τι να και πιω. Και εμείς έξω, η παραγωγή έξω, δεν επιτρέπει. Να κάνουμε παρέα. Τι να κάνω, αγάπη μου, εδώ ούτε ένα σπινάκι δεν μου έχουν φέρει τεκίλα, έχουν έτσι. Πατήστε πόδι. Είναι δικιά μου. Μπορούμε να τη στείλουμε τύπου κατευθείαν. Έχω golden ticket, έχω golden buzzer. Τι στα κομμάτια, δεν έχω τίποτα εδώ μέσα. Έλεος. Έλεος. Κάτσε για την κυρία Ζενεβιέβ, είναι δυνατόν. Αχ, αυτό το κυρία πολύ με στενοχωρεί όμως. Γεια χαραντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλάκια μου, είσαι θεά. Go for it. Εάν ακούσω ότι δεν πέρασε και πέρασε ό,τι έχει περάσει, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Λέω, εδώ είσαι, δώσ' το καλύτερο σε αυτό για να τους πείσεις και να πάρεις το ναι. Ωραία. Γεια σου. Γεια σας. Είμαι η Άννα Μαρία Λουκουκίδη και έρχομαι από τη Χαλκίδα. Είμαι 17 ετών, δίνω πανελλήνια σε αυτή την περίοδο. Αλλά οι γονείς μου με στηρίζουν γιατί μπορώ να τα κάνω παράλληλα. Οπότε είναι κοντά μου, μαζί μου. Και πότε θα γίνεις 18? Σε ένα μήνα. Για να πιο κοντά. Ορίστε. Τα βιβλία σου τα έφερες μαζί. Όχι. Αλλά τα έχω φροντίσει να είναι κομπλέ. Για κοίτα μας. Τι όμορφη. Κούκλα. Προφίλ. Και απ' την άλλη. Ύψος 1,80. 1,87. 1,87. 1,87. 1,87. Για ανέβα λίγο εδώ και κατέβα εσύ. 1,87. Οκ. Βουνό. Με βουνό δε σμίγει. 1,87. Τι μοντέλο θες να γίνεις? Θεωρώ πως κατατάζομαι στα plus size models, γιατί δεν έχω το skinny σώμα που έχουν τα μοντέλα. Έχεις δουλέψει, έχεις κάνει φωτογραφίσεις. Ναι, κάνω 4 χρόνια modeling. Διαφημίσεις. Είχαμε πρόσφατα, πριν ένα χρόνο βρεθεί κιόλας, που με είχατε στείλει σε ένα πρακτορείο. Μπράβο, τώρα που το λες το θυμάμαι. Είχες πιο μακριά μαλάκια, ε. Ναι, απλά τα έκοψα. Καλά, γιατί ήθελα να τα δωρήσω. Μπράβο, σου αγάπη. Και σου πάνε και πάρα πολύ, πολύ πιο σύγχρονα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα κάνεις δουλειές για plus size. Ασχολούμαι. Κάνω πιο πολύ κοσμήματα, πορτρέτα, λόγω του προσώπου μου. Για να κάνεις και beauty και κρέμες και αυτά, είσαι έχεις υπέροχα μάτια. Για έλα από εδώ να σε δω. Την είδες. Για πήγαινε βάλε μαγειο και ξανά έλα. Ναι. Ναι, λέει και πάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μεγάλες πλάτες έχει, ε. Είναι πανέψιλη, βρε. Είναι 87. Δεν είναι, σηκώνει φρύδια πάλι. Και τα δύο, τα μίσο σηκώνει. Δεν είναι. Τι είναι τώρα. Τι είσαι, σας άρεσε. Έχει ωραίο πρόβλημα. Είναι plus size, ναι. Δεν είναι πιο ωραία. Απ' τις plus size που με δίνει πιο ωραία. Έχει πολύ μεγάλα χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο το πρόσωπο, μεγάλα τα μάτια, μεγάλη τη μύτη, μεγάλο το στόμα. Είναι. Γιατί ήθελα να δω για, που λέει για κοσμήματα, γιατί λέω... Μεγάλα κοσμήματα, όχι μεγάλα κοσμήματα. Δεν κάνουμε και περλίτσες, μεγάλα. Να δούμε και το σώμα. Οι άλλες που δεν είναι πλαστάζ έχουν στήθος. Αυτή που τη θέλουμε να έχει, δεν έχει. Την κοντή να την ψηλώσεις, τη χωτή να την εκτείνεις. Λαχοπούλου, να την, δίπλα μου. Μπαίνω με το μαγιό και νιώσα πάρα πολύ όμορφα. Δεν τράπηκα καθόλου. Η Έλενα Κρίστενσεν, στο πιο μικρό. Ναι. Όταν ήταν μικρούλα, ε. Συνέχισε και συνέχισε, να δούμε. Ναι. Και πίσω. Ναι.
Και Καρίν Ρόιτφιλτ κάνει λίγο. Καλά, αν ήταν τύπου έχανε τα κιλά, θα ήταν τύπου wow. Είναι κούκλα. Και τα πρόσωπα, είναι τέλειο. Κούκλα, 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 κούκλα. Λοιπόν, καλά έκανα και σε έστειλα σε πρακτορείο. Σας ευχαριστώ. Πόζες, πάμε. Μπορούμε να έχουμε και τον κύβο, παρακαλούμε. Για πάμε και λίγο έτσι στον κύβο, καθιστή, πόδια, αυτά, κάτι. Πώς μοιάζει με μια μικρή Έλενα Κρίστενσεν, με μπάκι Έλενα Κρίστενσεν. Δεν ξέρω αν είμαι η Έλενα Κρίστενσεν, αλλά ένιωσα απίστευτα όμορφα. Και στο πλάι με πόδια τεντωμένα. Τεντωμένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσες πολύ εύκολα να κάνεις καμπάνιες για κρέμες σώματος αφρόλουτρο, σαν influencer, σαν ένα fresh κορίτσι το οποίο είναι και λίγο πιο plus size, αλλά θα μπορούσε να κάνει και μια προσπάθεια να χάσει τα κιλά και θα γινώσουν ολόσω το fashion model. Κάθισε στον κύβο να είσαι στο φως. Ορίστε. Κάθισε στον κύβο. Ολόσω το runway model, αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπορεί να μην ταιριάζει και στα κόκαλά σου. Θα σα πω, ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, γιατί έκανα 13 χρόνια από το αθλητισμό. Στο στίβο. Απλά τώρα με τι πανελλήνιες, γιατί το σταμάτησα. Έτσι σιγά σιγά, επειδή δεν προλάβαινα. Κλαις. Γιατί κλαις. Συμβαίνει σε όλους μας. Εγώ όλη μου τη ζωή παίρνω κιλά, χάνω κιλά, παίρνω κιλά, χάνω κιλά. Δεν νιώθω καλά, τρώω. Νιώθω καλά, τα χάνω. Γιατί κλαις. Δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, δεν ήθελα καν να έρθω έτσι. Δεν πειράζει. Η ομορφιά σου είναι η ομορφιά σου. Είναι πηγαία η ομορφιά σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ψηφίσουμε. Ποιος είναι να ξεκινήσει. Να ξεκινήσω. Ναι. Από μένα είναι ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πολλούς λόγους. Η ευγένειά σου. Η φινέτσα, το χαμόγελό σου, η γλυκιά σου, η φωνή. Είσαι πολύ ευγενικό παιδί από μέσα προς τα έξω και με αφορά πάρα πολύ και αυτό που βλέπω. Θέλει λίγη προσπαθιούλα και όλα θα πάνε καλά. Φρέσκια, λαμπερή, έλεγκαν, κομψή. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ποζάρεις με μαγιό και δεν το κάνεις καθόλου να φαίνεται σεξι. Δεν το κάνεις να φαίνεται δεύτερο, ας το πούμε έτσι. Το κάνεις να δίνει τόσο κομψό, τόσο ακριβό. Τόσο ωραίο και έχεις και αυτό το λαμπερό χαμόγελο, σε αυτόν τον ωραίο χαρακτήρα που βλέπουμε. Οπωσδήποτε ναι. Κοίταξε, εγώ ήμουν προβληματισμένος, όπως είμαι πάντα βέβαια, θα πούνε εδώ δίπλα, θα με προλάβουν, πάντα. Εδώ ήρθα τέτοια και η καρδούλα μου. Μέχρι πάρεις να ποζάρεις και ήταν μια πλαστικότητα στις κινήσεις σου και στο σώμα σου που όλη αυτή η εικόνα που είχα, επειδή είσαι πολύ γυμνασμένη, έχεις έντονες ώμους, αυτά. Φαίνεται, ας πούμε, η γυμναστική πάνω σου. Και έλεγα αυτό το κορίτσι τώρα να μου ποζάρει πώς θα γίνεται, γιατί είναι λίγο έντονο όλα τα στοιχεία. Αλλά για κάποιο λόγο τα έκρυψες, όλα αυτά εξαφανίστηκαν και ήταν ένα plus size, αλλά πολύ ωραίο μοντέλο. Οπότε και από μένα είναι σίγουρα ναι. Τι λες! Πρώτη φορά σήμερα. Θαύμα σήμερα, να ξέρεις, δεν ξέρει. Απλά ήθελα να τσιρίξω, να γελάσω, δεν ξέρω τι να κάνω εκεί πέρα. Και λέω, εντάξει, μια χαρά, αφού πήρες τον νέο τον κύριο Σκουλό, είσαι απίστευτη. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ένα plus size μοντέλο, βλέπω ένα μοντέλο. Τώρα, είσαι σήμερα plus size, αύριο είσαι αυτό. Ό,τι και να είσαι, είσαι πάλι μοντέλο, ναι και από μένα. Μπράβο, μπράβο! Έλα, τερέκι μου. Αυτό κάθε φορά. Γίνεται όπως ο κοντός είμαι. Είναι ψηλή πολύ. Σκύψε να με φιλήσει. Γιατί τα κούνια φοράω σήμερα. Και σε κάνω. Πού είσαι βουνό δύο μέτρα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι κούνια. Κόκλα, κόκλα, κόκλα. Γιατί να κοιτάξει λίγο περίμενε στην αρχή. Κοιτάω να δω τι γίνεται. Αυτό το φυσιολογικό του καλά. Αυτό το φυσιολογικό του. Σκέψε η γυναίκα μου τι περνάει. Είναι πολύ όμορφο. Θα με παντρευτεί. Εκεί να δει. Μια ώρα έτσι με κοίταγα. Γεια σα. Γεια σα. Καλή επιτυχία στι εξετάσει. Καλά, ευχαριστώ. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Τι λαμπερό κορίτσι, τι όμορφο, τι φρέσκο. Τέλειο χαμόγελο. Το βλέπω μετά στη σέντρα συνέχεια. Δεν βλέπω ένα plus size, δεν βλέπω ένα μοντέλο. Βλέπω ένα plus size μοντέλο. Παιδιά, είναι πολύ καλή. Απλά εγώ πιστεύω να χάσει λίγα και θα της κάνει καλό. Ένα. Πόσα. Τέσσερα. Τι λες, βρε. Και μου είπανε, μου λέει, εγώ μου λέει, δεν βλέπω ένα plus size μοντέλο, εγώ βλέπω ένα μοντέλο. Μπράβο. Πάμε στο bootcamp και είμαι απλά πάρα πολύ ενθουσιασμένη και νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου.